Σοκ προκαλεί αιματηρό επεισόδιο στην καρδιά του Ηρακλείου με θύμα μια οικογένεια τουριστών. Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν σύμφωνα με την καταγγελία μια οικογένεια τουριστών δέχθηκε ξαφνικά επίθεση από δύο Έλληνες, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση. Ναι, εδώ πιο κάτω, δεν ξέρω σε ποιο μαγαζί, σε ένα από τα ρακάδικα μάλλον. Και αυτό που είδα μόνο είναι να παίρνουν το φορείο και να έχουν καρφώσει μια καρέκλα πάνω σε έναν άνθρωπο και τον πήραν με το φορείο. Δεν ξέρω τι έγινε, αν τσακώθηκαν, αν ποιος έφταιγε. Το περιστατικό συνέβη για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο στην οδό Μιλάτου και σύμφωνα με την καταγγελία η οικογένεια δέχθηκε άγρια επίθεση. Οι δράστες φέρονται να επιτέθηκαν σε ένα 49χρονο Καναδό, ο οποίος βρισκόταν μαζί με τη 41χρονη σύντροφό του και τα δύο τους παιδιά 18 και 21 ετών. Όπως αναφέρουν, εντελώς ξαφνικά, η παρέα των νεαρών τους επιτέθηκε με μπουνιές και κλωτσιές, ενώ μάλιστα πέταξαν προς το μέρος τους και μία καρέκλα. Σήμερα το πρωί με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι κάποιοι Έλληνες δίνανε κάποιους ξένους. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλιο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ ο 49χρονος χρειάστηκε να νοσηλευτεί στην νευρολογική κλινική με τραύματα στο κεφάλι από τη σφοδρή επίθεση. Στον απόϊχο του αιματηρού περιστατικού, καταστηματάρχες και εργαζόμενοι εκφράζουν την ανησυχία τους για την άγρια επίθεση, η οποία έγινε μπροστά στα μάτια περαστικών. Πρέπει να ερεμήσουν τα πνεύματα στον πλανήτη όλο. Όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί και όλα αυτά, νομίζω. Και ξεφορτώνει ο κόσμος πιο εύκολα από ό,τι μπορούσε. Λάθος όμως κάνει. Γενικότερα στις μέρες μας είναι πολύ άσχημο που συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Όλα αρχίζουν από την οικογένεια μέσα στο σπίτι και από το σχολείο. Αυτό είναι το βασικότερο. Δηλαδή δεν γεννιέται το παιδί με στερεότυπα. Η υπόθεση διερευνάται από τις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου, ενώ εξετάζεται και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στο σημείο.